Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Ποιον υποψιάζεται ο κύριος Φίλιππος? Έχει κάποιες υποψίες για τον Δημήτρη, αλλά είναι 100% σίγουρος. Αντός είναι πολλά στραγωμένος. Κάποτε πίνει νερό στο όνομα του, τώρα κατηγορεί το. Ναι, ναι, θα περάσω από το Δημαρχείο μαζί με την Άννα για να πάρουμε κάτι χαρτιά σχετικά με τον γάμο. Α, ναι. Και εμένα γιατί μου το είπες? Λέω σου το τώρα, Άννα. Ιορδανή, να έρθω κι εγώ μαζί σου. Πού είναι μπλεγμένος του δοσιό? Πού είναι μπλεγμένος, ρε παπά? Γιατί να θέλει να μου κάνει κακόν εμένα, τι του έφτεξα? Τα περιθώρια έχουν στενέψει πολύ. Ξέρω, και... Γι' αυτό αναγκάστηκα να πω και μερικά πράγματα στην Κατερίνα. Τρελάθηκες! Πού εξαφανίστηκε, ρε φίλε? Έχει μπουδαχτές που είπες να πάεις κάπου και ακόμα να φάτεις. Πες μου το όλα αν θέλεις να γλιτώσεις. Για ποιος δουλεύεις? Τι θέλεις να κάνεις εκεί? Μίλα! Μαρία, ευχαριστώ που είπες τίποτα της λογιάς για το... Ξέρεις. Ναι, ξέρω. Νικόλα, η Λουκία είναι πολλά καλό πλάσμα και αγαπάσαι. Ελπίζω να μην καπνείς κάτι που να την πληγώσει. Εγώ είμαι ο Μάρκος που όποτε του καπνίσει ξαβολάντας επιάνει τον γυρό. Να δούμε ποια του γέμωσεν και γυάλισεν του το μάτι μάλι και λούρισεν τα πισόν της. Λαλείς, να μην ανησυχώ δηλαδή, ρε Φίλιππε. Τόσο καιρό κρυβόμασταν την οργάνωση και τώρα το μάθανε όλοι οι άλλοι. Έτσι μου έρχεται. Τι? Να πάρω τη Ρένα και να φύγω από την Κύπρο. Τι κρατάς? Αυτό είναι το του. Ξέρεις ποιος είναι? Ποιος? Ο πρώην της Ρένας. Έτσι δεν είναι, Μάρκο Χαραλαμπρός? Εμετάνιωση μου με χτύπησε. Και όταν αποσύρω τις κατηγορίες, θέλει να έρθει να μείνει μαζί μου. Νιώβη, εγώ νομίζω πως ο Σοφοκλής θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του. Εσύ νομίζεις λάθος. Έτσι ή αλλιώς εσύ μου είπες πως εν το θέλεις. Πού ξέρεις καμιά φορά, ρε Ελένη, αν χωρίσει για χάρη μου, που έρχεται να το θέλω. Το πρόβλημα είναι ο γάμος, δηλαδή. Όχι, το πρόβλημα σχετικά με το φίλο της κοπέλας, το Στέλιο. Το αστυνομικό. Αλλά λείπως ένα αστυνομικός. Δεν ήξερω ποιο τι να πιστέψω. Μπορεί να λέει ψέματα. Δεν ήξερω, Σταύρο, μου είχε μόνο το μάτι. Φαίνεται επικίνδυνος τύπος. Υπάρχουν και χειρότερα από το να σ' αφήσει ο άντρας σου χειράτην, κύριε Φίλιππε. Σαν τι χειρότερα, δηλαδή? Να ζει και να σε ξεφτελίσει κερατώνοντας. Τέλος πάντων, πείτε μου για το διαμέρισμα. Ελπίζω να μένει κάτι πολύ ακριβό, γιατί μόλις η βραδουλειά και με δύο παιδιά, καταλαβαίνετε. Να μένει ανησυχείτε καθόλου, κυρία μου. Για τις απατημένες κάνουμε καλύτερες τιμές. Καλούσαμε την Ελένη να πάμε σήμερα στον παππού του Σπύρου. Ίσως κιόλας να μας βοηθήσει να τον έφερουμε. Μάλιστα, μπράβο, ρε. Αποφασίσετε εδώ, α. Πέμω, δάμε, να μου γραφεί. Πού? Δάμε. Α, στη Φάδο, ρε. Στη Φάδο. Έτσι που θα σε κάνει ο Φίλιππος μόλις μάθει τι υπόθεση παντρασκάνωσετε τώρα. Πήρα να σου πω ότι σου κάναμε μια εξυπηρέτηση. Δεν θυμάμαι να ζήτησα κάτι. Είμαι εδώ με έναν κολλητό σου. Ξέρεις, τον πρώην της δικιάς σου. Της Ρένας. Τι λες, δεν καταλαβαίνω.
Τον μαζέψαμε την ώρα που σε παρακολουθούσε. Σου κάναμε χάρη. Είδες που είσαι όλων παράπονα. Θα τον καθαρίσουμε για σένα. Πιάσε εδώ, Μάρκο. Α, μπράβο. Το βρήκες. Αγάπες μου, ήσασταν καλά? Καλύτερα από άλλες φορές. Μαμά, είναι όπως θέλουμε δαμέ. Καλύτερα μου θέλουμε δαμέ, τίποτα να δούμε ένα διαμέρισμα που ήβρα και να μου πείτε τη γνώμη σας. Να μιλούμε και τρεις. Ναι, μωρό μου. Ανάγκη αλλάξουμε σπίτι. Ναι, ανάγκη, Ανδρέα. Καλύτερα για να απομείνουμε τώρα από ολοφόνες και τσακωμούς. Όχι, αλλά ο παπάς δεν θέλει να χωρίσετε. Ναι, είναι η αλήθεια, εδώ στις μέρες παίζει καλό θέατρο. Στην Ταλολίνο μου πιστέψω εγώ, γιατί μετάνιωσε. Εγώ πάντως επίστεψα το ότι μετάνιωσε. Εσύ ρε, μαμά. Πάμε να δούμε το διαμέρισμα. Ανά μου, τρία σου ρούχα να πάρουν καλά. Ιορδάνη, τεσσόρουχα γιατί να το πάρεις. Ένα μαν πάει κάποιος να ψάξει στο σπίτι της Άννας, πρέπει να δει ότι υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται ένας άνθρωπος που ζει εκεί. Εν πάμε καθόλου καλά. Ιορδάνη, άφησε να σου σάσω εγώ πέντε πράγματα για να πάμε μαζί να τα πάρουμε. Μα πάλι, Άννα μου. Πάλε. Τι εννοείς, θέλεις να πάεις μόνος σου, υπάρχει κάποιος λόγος? Όχι, δεν λέω αυτό, Άννα μου. Λέω ότι έχουμε συζητήσει το θέμα και εσύ ακόμα δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Αυτό με προσβάλλει. Όχι, εσέναν έχω εμπιστοσύνη. Εν τούτης ρωσικής φοράδας που δεν έχω. Εντάξει, πουρέκα μου. Με ξαναπείς πουρέκα. Με ξαναπείς πουρέκα. Να σε λέω σάμαλι. Πόμπα μελωμένη. Λαχματσού. Μαμά, πού είναι τα μωρά? Πήγα εδώ τη Μαρία. Μητέρα τους είναι και την αγαπάνε. Τι θες να κάνουν? Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω πού είναι να πάει την ιστορία. Και η Μαρία πρώτη φορά συμπεριφέρεται έτσι. Άλλες φορές πάντα, αν είχαμε κανένα πρόβλημα, φάτουν να μην ακούσουν τα μωρά τίποτε, να μην δουν τίποτε. Τώρα... Τώρα ξεχύλισε το ποτήρι και δεν την αδικώ καθόλου. Μα πού είναι ο Μάρκος? Τούτο διερωτούμε κι εγώ. Δεν ξέρω, χασιμιός. Τι εννοείς χασιμιός, παιδί μου? Δεν ξέρω πού είναι, ρε μαμά. Καφέ σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Αβρέλα. Ο Μάρκος. Δεν ξέρω, ρε Αβρέλα, πού είναι. Εν ήρθε δουλειά, δηλαδή? Τα χτες είπε μου ότι είχε μια δουλειά και που τα χτες εξαφανισμένος. Επία σπίτι του, εψες, τίποτε. Δεν ήβρα κανένα, δεν ξέρω. Μα κι εγώ, έσαι που το πρωί που τον πιάνω τηλέφωνο και δεν μου απάντα. Μα τι είναι, βελώνει και χάθηκε? Λαλή, δεν απάθεν τίποτε. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Με πολύ πολύ αγάπη από μένα και την Κατερίνα και θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Και μην ξεχνάτε πως η αγάπη είναι ελεφάντας. Και όπου βρει πατάει. Δεν θα το απαντήσεις? Όχι. Ένας φίλος μου, Ελίον Μπρίχτης, παίρνω το μετά. Άλεξ, μα πάντα το, μήπως είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Έλα γρήγορα από εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Τι? Πιάσανε τον Μάρκο. Πώς τον πιάσανε? Με παρακολουθούσε και μάλλον τον είδανε. Εντάξει, κλείσει. Έρχομαι αμέσως. Τι έγινε, Άλεξ? Μετά. Μπορείτε, μετά. Έχεις επισκέψεις. Ποιος είναι, κόρη? Η κοπέλα Ζαμέ. Θέλουν να σου μιλήσουν. Κάτσετε. Ευχαριστούμε. Γεια σου, παππού. Ποιες είσαστε, κόρη?
Εγώ είμαι η κόρη του Σταύρου, η Ελένη. Κι εγώ η Ρένα, η κόρη του Φιλιππού. Θυμάστε τους καθόλου? Κάτι μου λαλούν τούτα τα ονόματα. Ο γιος σου είναι ο Κυριάκος. Ναι, ο γιος σου Κυριάκος, παππού. Ο Κυριάκος? Ναι, έχω γιον Κυριάκο. Ξέρετε το? Ο γιος σας ήταν παντρεμένος με την Ευγενία, την αδερφή του παπά μου. Α, την Ευγενία. Εν καλά η Ευγενία. Μερικές φορές ξεχάνει κάποια πράγματα, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε τούτο που θέλετε. Οι γυναικοδουλειές τελικά βαλάνε σε περάτηση του φίλου μας. Πάντα έτσι είναι ο Κωνσταντίνος. Δεν θυμάστε τι έκανε που είδα στην... Υψώ. Φέρε λίγο νερό στο αγοράκι μας. Θέλεις νερό? Θα σε μαλώσω. Πώς θέλεις έτσι στο φιλαράκι του Κωνσταντίνου? Είναι φίλος. Αλήθεια? Τι κάνεις έξω από το σπίτι? Τι σχέση έχεις μαζί του? Εσείς τι σχέση έχετε μαζί του? Τις ερωτήσεις εμείς τις κάνουμε εδώ. Γιατί δεν μιλάς εσύ πρώτα? Μπορεί να μάθεις αυτό που ζητάς. Τι λες? Να μιλήσεις με τον Καλό ή με τον Ζόρι? Ποιος είσαι εσύ, ποιος σε έκαμα, ποιος σε έκαμα? Μαντώνα. Είσαι ο Μαραντώνα. Από πού είναι ο Μαραντώνα, ξέρεις? Βασιλεία. Όχι, όχι, έχεις ακόμα μία ευκαιρία. Από πού είναι? Κεδινή. Έξερε στο και περίπεζε στο μαπά σου, βρε. Παραφέρω την μάπα, να μου κάνεις το πιο δυνατό σου σιούτ. Έλα. Λοιπόν, πείτε μου, πώς σας φάνηκε? Τέλειο ρε μαμά, πολλά είναι το σαν διαμέρισμα. Να έχω και το δικό μου δωμάτιο, μπομπ. Εσένα, Αντρέα μου. Είναι καλό. Τι σου άρεσε? Το διαμέρισμα είναι καλό, αλλά... Αλλά τι? Είναι πολύ το παπάς ρε μαμά. Αντρέα μου, τον παπά σου μπορείς να τον βλέπεις όποτε θέλεις. Δεν σημαίνει επειδή αλλάξαμε σπίτι, δεν να χάσεις την επαφή με τον παπά σου. Καλά ρε Αντρέα, τι έγινε που σου λείπει και κάνεις όπως το μητσάρι μου? Είναι πολύ σημασία που είμαστε δύο. Θέα, τον παπά σου, ό,τι ζωνάκι είναι ένα άλλο θέμα. Εσάς ξέρεις πόσο πολλά σας αγαπά. Εγώ θέλω να είστε χαρούμενοι που να έχουμε το δικό μας σπίτι. Εντάξει. Καλώστε. Γεια σου, Φιλίππε μου. Να μου γαμνείς? Καλά είμαι. Γιατί είσαι έτσι? Γιατί τον αριστούτο? Γιατί τα μουτρούθκια σου, Φιλίππε μου, είναι έτοιμα να σ' αρέσουν τα πατώματα. Γι' αυτό. Να μου περάσει. Πα! Ρε μασκαρούι, εγώ στήκες μου, α. Γιατί έχω στήκες για να φοητσάσεις τον παπά? Ναι. Εσύ, είσαι μαφίας, ξέρεις το? Εσύ είσαι μαφίας. Ποιος σου είπε εσέναν ότι εγώ είμαι μαφίας? Η μάμα. Χαιρέτα μου τη μάμα σου και πέτεις ότι επήρες που μένα. Μαμά, επήρα από τον παπά. Μη κακός σου, Λεβέντη μου. Μη κακός σου. Όχι να βάλεις λόγια του μωρού, α. Άντε να δούμε, πέ μου, τέλος πάντων, πέ μου, δεν μπορεί να. Έχω.
Τίποτε δεν έγινε, μου έγινε. Έφυγε η Ρένα, δεν μου είπε που είναι να πάει και έχω την έννοια της. Με τούτα όλα που συμβαίνουν συνέχεια, που γυρώ, δηλαδή να την πιάσω αν τηλέφωνο. Όχι, να μην την πιάσεις, να την αφήσεις ήσυχη, γιατί η Ρένα ξέρει πολλά καλά να που κάνει. Και όταν τη συμπεριφέρεσαι, λες, είναι μωρό, να ευρεάζει. Έχεις δίκιο. Κι ας την εσύ αν τηλέφωνο. Ρε Φιλιππέ, αφού είπα σου, δεν θέλω να τη συμπεριφερόμαστε έτσι. Ξέρει πολλά καλά την καμιά στην να χειριστεί τη ζωή της όπως ξέρει τούτη. Και να σου πω και κάτι, έτσι είσαι μόνο μια κόρη. Έχει και ένα γιο που θέλει να σου πει κάτι. Μα ο Άδωνης. Βέβαια. Θέλει να μου μιλήσει για μένα ο Άδωνης. Επέ μου, Λεβέντη μου. Κάτσα πρώτα. Μάλιστα. Έκατσα. Ακούω. Ώστε έρχεται και βλέπεις ο γιος σου, ο Κυριάκος. Κάποτε, όχι πολλά συχνά. Εν Κύπρο δηλαδή. Ναι, μετακόμισε δεκάτο, έχει λίγο καιρό. Τόσα χρόνια στην Αγγλία, εγκουράστηκε. Ο Σπύρος έρχεται να σε δει, ο άγγονας σου. Ο Σπύρος μου. Όχι κόρη μου, έχει χρόνια να δω. Μα εσείς ποιο θέλετε. Εμείς είναι το Σπύρο που ψάχνουμε, παππού. Είσαι σίγουρος ότι έχει χρόνια να τον δεις. Ναι, κόρη μου. Ώσπου έγινε η Μακαρίτισσα η γιαγιά του, έρχεται και θόρεμ μας. Ύστερα... Ο Κυριάκος πού μείνει σκι τώρα, ξέρετε πού μπορούμε να τον έβρουμε. Μα είπε μου, αλλά έτσι μου. Ο Φίλιππος είναι καλά, τα μωρούθκια του, εσύ είσαι η γυναίκα του, α. Εγώ είμαι η κόρη του παππού. Μα έκαμε έτσι μεγάλη κόρη ο Φίλιππος. Εντάξει. Ήταν τον που σε παρακολουθούσε. Γιατί να τον πιάσουν. Γιατί προφανώς είδε και αυτός που με απειλούσαν. Δεν θέλουν να έχουν μάρτυρες στις βρωμοδουλειές τους. Σωστά. Λογικό το που λες. Εντάξει, πού τον έχουν τώρα. Δεν ξέρω, δεν είπανε. Το μόνο που είπανε είναι ότι θα τον καθαρίσουν. Να τον σκοτώσουν έτσι απλά. Πρώτη φορά χάνε. Μα κάποιος που τους έφταξε σε τίποτα. Εδώ έχουν φάει τόσο αθώο κόσμο. Το Μάρκο θα σκεφτούνε. Σου πω. Θα το πει τη Ρένα. Σου τρελό. Εσύ δικαίωμα να ξέρετε, ενώ είναι ο πρώην σύζυγο τη, ενώ ο πατέρα των παιδιών τη. Δεν γίνεται, θα πλέξουμε χειρότερα. Δημήτρη. Αν πάει κάτι στραβά, να σε τύψει μέχρι να πεθάνει. Σε η Ρένα να σε μισήσει. Επειδή έγινε σε αιτία να μείνουν οι κόρε τη ορφανέ. Άλεξ, σταμάτα να με πιέζει. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Είμαι συγχυσμένο, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, ο χρόνος σου τελειώνει. Νομίζω έχεις δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια. Τις κόρες μου να τις αφήκετε ήσυχες. Αυτό εξαρτάται από παπάγιν τους. Θα μιλήσει ή... Εντάξει. Παρακολουθούσα τον Δημήτρη. Κωνσταντίνο, όπως θέλετε πέρα του. Για ποιον λόγο. Όπως ξέρετε, φκένει με την πρώη γυναίκα. Και, ζηλέψες. Εφόμουν για τα μωρά μου. Κατάλαβα ότι κάπου εμπλεγμένος τους. Φκήκα αληθινός. Μπράβο, το πέτυχες. Τώρα όπως το κατάφερες, χλωμό να ξαναδείς τα παιδάκια σου. Ρε Αβρέλα, μου ξέρεις τον Μάρκο και διάλο αρκασμό κανενού. Ίσως να ξέρει η γυναίκα του. Α, η Ρένα. Να αποκλείεται. Να ξέρει τώρα τελευταίος, δεν τον εθώρουν καθόλου καλά. Ήταν συνέχεια σκεφτικό, μαραζωμένο και αμέ. Ρε Αβρέλα, ξέρεις τίποτα εσύ. Εντάξει, είχε κάποια προβλήματα οικονομικά με τα μωρά του. Λέτε να μπλέχτηκε κάπου σε κανένα καυγά. Όχι, όχι, αποκλείεται. Αν μου ελάλες για πιο παλιά, ναι. Αλλά τώρα τελευταία άλλαξε πολλά ο Μάρκος σαν άνθρωπος. Σου αποκλείει. Που επέρασες που σπίτι του, η μοτόρα του ήταν τζαμέ. Όχι, έλειπε. Μα πού να πήγε τώρα αυτό το παιδί, και όπως έγινε η κοινωνία, είναι γεμάτη κινδύνους. Πρέπει να. Μα μαγανεί ώρα, μουρμουρκό. Άτε. Μας κάνετε η αγωνία μας, ουλή τώρα. Μουρμουρμούμε εσύ. Σε
Να πιάσουμε την αστυνομία. Ναι, τούτο να κάνω. Μαζί σου δεν έχει παιδί ο Μάρκος? Ναι, είναι ο πατέρας του γιού μου. Χωρίς γάμο? Χωρίς γάμο. Mm. Έλα, αστυνομία. Θα ήθελα να καταγγείλω μια εξαφάνιση. Ευτυχώς που ευκήκαμε λίγο έξω από το σπίτι. Αν και κάθε φορά που βγαίνουμε, στο πάρκο ερχόμαστε. Ναι, εγώ είναι το πρόβλημα. Πάμε σε καμιά καφετέρια να δούμε κανένα πλάσμα. Κάψε ένα παράπονο πάλι. Είμαστε σπίτι μουρμουράς, ερχόμαστε στο πάρκο πάλι μουρμουράς. Ξέρεις ότι δεν είναι ικανοποίηση με τίποτε. Συγγνώμη, ρε αγάπη, αλλά... Αλλά τι ρε, Λουκιά, δηλαδή... Κατάλαβες το ότι είσαι πολλά από μακρός. Εσύ καταλαβαίνεις ότι πνίγουμε στη δουλειά. Άλλαξε η συμπεριφορά σου, Νικόλα. Ξέρεις πόσες φορές κάθμαστε σπίτι μαζί και νιώθω μόνη μου. Αχ, ρε Λουκιά μου. Αγαπώσαι, Νικόλα μου, αγαπώσαι. Σε αυτή την κατάσταση καμνεί με χάλια ψυχολογικά. Κάτσετε, πού είναι να πάτε, είναι καλή παρέα σας. Να πρέπει να φύγουμε, παππού, εμπειράζει να έρθει τον άλλη ημέρα να σε ξαναδούμε όμως. Θυμήθηκες που μείνεις και ο Κυριακός? Ναι, ναι, θυμήθηκα. Τώρα να δεις που κάθεται... Εξιάζω πάλι. Εμπειράζει, παππού, εμπειράζει. Λοιπόν, πάνω σε τούτο το χαρτί, γράψε σου το τηλέφωνο μου. Θέλω όποτε έρθει ο Κυριακός να σε δει να του το δώσεις. Υπάρχει γιατί είσαι νοσοκομάς να σε θυμίσει. Δώσ' μου το κόρη μου. Ένα του το δώσω. Μένε εσύ σένια. Να το πεις ότι είναι πολλά επικό. Εντάξει. Ο Σταύρος είναι μέσα στα σχολεία ακόμα. Ναι. Κατσινιέρης. Όχι, όχι κατσινιέρης. Λυκειάρχης. Α, πολλά ωραία. Έπιασε προαγωγή. Ναι. Τέλος πάντων. Εμείς πρέπει να πάμε τώρα. Να πάτε στο καλό και στην ευχή μου. Να είσαι καλά, παππού. Να είσαι καλά. Και τώρα αποφάσισες ότι θα πάεις στην Disneyland, κυρία Αδωνή? Ναι. Σε πέ μου τούτη η ιδέα εν της μάμας οξά. Όχι, ο φίλος μου Ανδρέας επίε. Και επειδή επίε ο φίλος σου Ανδρέας, θέλει να πάει και ο φίλος μου ο Άδωνης, α. Λοιπόν, με στεναχωρκέσαι αγάπη μου και στην Disneyland θα σε πάρει μάμα. Κύριε Φίλιππε, δεν ήρθα για τον λόγο σήμερα να με. Έξερα το ότι ήρθες να μου ρίξεις μια μπόμπα. Εθώρουν το μες στην πονηρή μας κι αν την ώρα μπόρεσε τσέμπαινες. Θέλετε να βγάλετε λόγο, κυρία Χριστίνα? Βεβαίως. Σχεδόν θα βγάλω λόγο. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. Το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά και αποφάσισα ότι θα σου δώσω μία και τελευταία ευκαιρία για να είμαστε μαζί ξανά. Αλήθεια, Χριστίνα μου. Ναι, αλλά με παίρνεις φορά. Ω, κάτσε ζωή, πού είσαι? Λοιπόν, θα δεχτώ να έρθω πίσω υπό έναν όρο. Να ακούσουμε για τον όρο, κύριε Ισαγγελεύ. Λοιπόν, Φίλιππε, δέχομαι να ξανασμίξουμε, αλλά εάν τα ξανακάνεις σαλάτα, θα χωρίσουμε οριστικά για μετά κλείνοντας. Θέλεις να σκεφτείς? Δεν έχουμε τίποτε να συζητήσουμε. Είμαι πελός να ξανακάνω εγώ έτσι λάθος. Ένα τεράζει δυο τζέκα, πώς θα κάτσε να δες. Ένα δαμή. Τι μάμα δίπλα. Ανακοίνωση. Ο μήνας του μέλητος θα γίνει στην Disneyland. Να δούμε και τον Mickey Mouse. Θα δούμε και τον Mickey Mouse, θα δούμε και τον Goofy. Εσύ θα είσαι ο Goofy. Καλά να μου κάνεις. Να πάμε και να μένεις σε μαγκούφις. Αχ, τες έχω ποχώτες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο άνθρωπος μπορεί να είναι νεκρός. Αν τον σκοτώσουν, θα εκδώσεις από έναν άντρα που σε κυνηγά με μανία εδώ και τρεις μήνες. Αλλά... Αλλά... Να συστύψεις για πάντα, ναι.
Έχεις δίκιο. Όσο και να μην χωνεύω τον Μάρκο, αν το σκοτώσουν δεν θα το άντεξω. Μπορεί απλά να τον ανακρίνουν και μετά να τον αφήσουν ελεύθερο, ας πούμε. Μακάρι. Ναι. Σου έχω ένα μήνυμα. Ακούω. Δεν τα ακούς από μένα. Ναι, ακούω, λέω. Ο Μάρκος. Μάρκο, πώς είσαι, πώς έχουνε. Θέλουν να τους δώσεις 100.000 ευρώ. Αλλιώς να με σκοτώσουν. Είναι κάποιο νέο για ο Μάρκο? Τίποτε, ακόμα και άρχιψα να ανησυχώ. Ειδοποίησατε την αστυνομία? Ναι, ειδοποίησαμε τους εχθές. Άδωνη και Χριστίνα θα έρθουν να μείνουν μαζί μας. Η Βρεδά? Ναι, και τούτη τη φορά για πάντα. Νικόλα, πώς να προχωρήσω τώρα με το διαζύγιο? Κοίτα, να πρέπει να συντρώσουμε μια αίτηση. Θέλω πιστοποιητικά γεννήσω στο μωρό και πιστοποιητικό γάμο. Εν και υπάρχει περίπτωση ο Σοφοκλής να πιάσει τα μωρά. Ενώ το δικαστήριο να μου απαγορεύσει να τα πιάσω εγώ. Χτες πήγαμε με τον Αλέξανδρο στο πάρκο και είδα τον που κάθεται με μια κοπέλα. Στο πάρκο? Ναι, μου φάνηκε ότι ήταν φίλοι, απλά φίλοι. Α, ρε πάπα, πήγαμε και είδαμε ένα διαμέρισμα μαζί με μάμα. Να τον νοικιάσει? Ναι, πάντως είναι πολύ ωραίο. Και μόλις το κλείσει, να πάμε να μείνουμε μαζί της. Σοφοκλή, ακούς τι λέει. Ο Δημήτρης είπε ότι είναι να δώσει λεφτά. Αν τα δώσει, όλα καλά. Διαφορετικά. Διαφορετικά. Θα αρχίζω με εσένα και θα τελειώσω με αυτούς.